Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσω, Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε καθόλου με τον Δήμαρχο Ελευσίνας και να ρωτήσετε σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι αλήθεια ότι χθες, επικοινώνησα με τη σύζυγό του, όπου ρώτησα για το ζήτημα, ήταν λίγο μετά από το χειρουργείο κατ' ουσίαν, το οποίο διήρκησε 5 ώρες και προφανώς είχε τρωθεί και αρτηρία, οπότε αυτό είχε να κάνει και με κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή του, αλλά και για το άκρο του ποδός. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι η διαδικασία την οποία τουλάχιστον αποτυπώσαμε από το συμβάν είναι ότι όλοι είμαστε αφύλακτοι. Mm-hmm. Ισίσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη επίθεση κατά του Δημάρχου. Και βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ούτε μπορεί να εκβιαστεί, ούτε με τέτοιες συνέπειες μπορεί να αντιπασχεθεί. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι το έργο των Δήμων, των Δημάρχων, της τοπικής αυτοδιοίκησης εν γέννη, είναι κοντά στον πολίτη για τον πολίτη. Τις περισσότερες όμως φορές, οτιδήποτε καλό ή κακό μπορεί να συμβαίνει, δεν εξαρτάται από αυτούς και κυρίως το κακό. Και δεν γίνεται αντιληπτό, θέλετε να πείτε, κύριε Πατούλη, αυτό από τον κόσμο και από τους εργαζόμενους σε κάποιες περιπτώσεις, ότι οι δυνατότητες των Δήμων είναι μέχρι κάποιο σημείο και στη συνέχεια τις αποφάσεις τις παίρνουν άλλοι? Προφανώς, διότι κοιτάξτε τι έχουμε πάθει. Έχουμε ένα κεντρικό κράτος που δεν έχει αποκεντρώσει την εξουσία. Εκείνοι που βρίσκονται στην κεντρική εξουσία, όταν μετακινούνται έξω από το γραφείο τους, έχουν αστυνομικές δυνάμεις, έχουν ανθρώπους να τους φυλάνε, μεταφέρουν τις ευθύνες χωρίς να τις έχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ η Δήμη, ο Δήμαρχος, βρίσκεται κάθε μέρα στην πόλη του. Βρίσκεται στον πολίτη και προσπαθεί με τον πολίτη να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Και περπατάει με τους πολίτες και βρίσκεται με τους πολίτες και αναπνέει με τους πολίτες. Όμως το ότι δεν υπάρχει αποκέντρωση και το κεντρικό κράτος αποφασίζει για τα πάντα, ακόμα και αν χρειάζεται να πάρεις έναν υπάλληλο, ενώ έχεις εσύ τα χρήματα, ενώ εσύ έχεις τη λειτουργική ανάγκη, ενώ εσύ θέλεις να κάνεις το καλύτερο για την πόλη σου και τους πολίτες, δεν το αποφασίζεις εσύ, το αποφασίζει κάποιος, ένας υπουργός, ο οποίος συντοχρόνως βρίσκεται κλεισμένος, φυλαγμένος, σφραγισμένος, θα έλεγα, στο γραφείο. Όλα αυτά, προφανώς, θα πρέπει να αλλάξουν. Και θα σας προβλημάτισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως ΚΕΔΕ και αν μπορούν έτσι να δοθούν και κάποιες λύσεις και σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος δεν έχει κανένας, Δήμαρχος δεν έχει ανάγκη κανέναν, παρά το ότι εννοώ με την έννοια της φύλαξης. Ναι. Αλλά θα πρέπει όμως στην αυτοδιοίκηση να δίνουν και να δώσουν τη δυνατότητα να λύνουν προβλήματα. Να δίνουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προβλήματα. Τις περισσότερες φορές αυτό που η τοπική αυτοδιοίκηση, και το έχουμε συζητήσει και μέσα από την εκπομπή σας, συμβαίνει, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, η αυτοδιοίκηση βρίσκεται στα προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα παρά τις εναγώνιες προσπάθειες που κάνουν άπαντες για να συμβεί αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και υπό αυτή την έννοια, ο πολίτης, το πρώτο που συναντά, είτε εργαζόμενος, είτε, αν θέλετε, κάτοικος, είναι ο αυτοδιοικητικός. Είναι ο Δήμος του. Είναι ο Δήμος του για το καλό, είναι ο Δήμος του για το κακό. Που όμως τις περισσότερες φορές δεν τον αφήνουν να λειτουργήσει σωστά, να λειτουργήσει αποτελεσματικά, να λειτουργήσει όπως ακριβώς λειτουργούν οι άλλες αυτοδιοικήσεις στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Κύριε Πατούλη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας από τους συμβασιούχους και επειδή το τελευταίο διάστημα έχετε στείλει όλοι οι Δήμοι στο Υπουργείο Εσωτερικών έτσι, τις ανάγκες τις οποίες έχετε σε συμβασιούχους, έχετε κάποιο νεότερο από τη συγκεκριμένη υπόθεση να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι πότε να περιμένουν, αν θα γίνουν προσλήψεις ή όχι? Καταρχήν να πούμε ότι οι συμβασιούχοι και ο κάθε εργαζόμενος αλλά και ο κάθε άνεργος θέλει να εργαστεί και να διατηρήσει την εργασία του και λογικό είναι και γι' αυτό ακριβώς και εμείς σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στηρίξαμε στον απόλυτο βαθμό
τη διάθεση αυτών των ανθρώπων να συνεχίσουν να εργάζονται στους Δήμους μας. Παρά το ότι δεν το αποφασίζαμε εμείς με την έννοια του νόμου, αλλά η νομοθετική εξουσία. Από εκεί και πέρα, εμείς αναμένουμε τον νόμο τον οποίο ψήφισε η Βουλή, η Ελληνική Βουλή, να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018 με τις μόνιμες θέσεις και προφανώς αυτές τις μόνιμες θέσεις, η μοριοδότηση την οποία θα πρέπει να πάρουν οι συμβασιούχοι αυτοί, να μπορέσουν να αποτελέσουν πλέον μόνιμο προσωπικό ιερούς του χρόνου, δηλαδή περιπτώσει με μόνιμη εργασία στους Δήμους. Όλα αυτά έχουν διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να μπορούν να πληρώνονται με τις νέες συμβάσεις. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, αρκετοί επίτροποι στην Ελλάδα υπέγραψαν mm-hmm. και πληρώθησαν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι επίτροποι που δεν υπέγραψαν. Υπάρχει πρόβλημα ήδη. Το δεύτερο στάδιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι εσωτερικοί οργανισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιηθούν σε αρκετούς δήμους για να μπορέσουν να έχουν όλο αυτό τον αριθμό ως μόνιμο προσωπικό, κάτι το οποίο έγινε στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων. Και το τρίτο στάδιο που το περιέγραψε λίγο πριν είναι του Μαρτίου, που αυτή η μοριοδότηση να δώσει τη δυνατότητα οι μόνιμες θέσεις αυτές να πιαστούν, να το πούμε έτσι, από τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε στάδια μπροστά μας. Ωραία, έχουμε και θέματα να συζητήσουμε. Κύριε Πατούλη, και θα μου επιτρέψετε έτσι λίγο να δικαιολογήσω και τον τίτλο της εκπομπής που είναι παραδημοτικά. Και εφόσον πλέον ο κύριος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, είναι υποψήφιος για το κόμμα της Κέντρο Αριστεράς, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που σας θέλουν εσάς να ενδιαφέρεστε για το Δήμο Αθηναίων. Θέλετε να το σχολιάσουμε καθόλου? Πράγματι, θυμάται τον τίτλο καταρχήν της εκπομπής με την ερώτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, να πω ότι την αγάπη μου, αν θέλετε, την διάθεσή μου να ασχοληθώ με την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, δεν την έχω κρύψει ποτέ. Και προφανώς η Αθήνα χρειάζεται να δώσει κανείς τον καλύτερο δυνατό εαυτό του για να γίνει πραγματική πρωτεύουσα, όχι μόνο, εάν θέλετε, της Ελλάδος, και να το καταλαβαίνει κανείς, αλλά να είναι και πρωτεύουσα πολιτισμού της Ευρώπης και ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο εμείς, αυτό που είπαμε μέχρι σήμερα, είναι η δημιουργία του Ομίλου Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά, μια πρωτοβουλία με αρκετούς Αθηναίους επιστήμονες κατοίκους, αλλά και εκείνους που ενδιαφέρονται για την Αθήνα, με ένα επιτελείο που σχετίζεται σε κάθε γειτονιά και έχει σχέση με κάθε γειτονιά, ώστε να αποτυπώσει τα προβλήματα, να συνδημιουργήσει με τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης το πρόγραμμα για να μπορέσουμε την Αθήνα να την κάνουμε όπως ακριβώς την οραματιζόμαστε. Και προφανώς η Αθήνα που να δέχεται 12 μήνες το χρόνο τους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Αυτή, αν θέλετε, η προοπτική είναι μέσα στα πλαίσια του ομίλου. Τώρα, αν αυτό σημαίνει μέσα από την εμπειρία που υπάρχει στην αυτοδιοικητική ή και οτιδήποτε άλλο και την ενδιαφέρον και την αγάπη, θα προκύψει μέσα στα επόμενα χρονικά διαστήματα που είναι μπροστά. Έχετε δίκιο, γιατί το 2019 είναι ακόμη μακριά. Ωστόσο, εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε ένα σχέδιο μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη, καλά, και θα σας περιμένουμε το συντομότερο δυνατό. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου, ο κ. Γιώργος Πατούλης. Αναφερθήκαμε σε αυτή την επίθεση που είχε χτες